Καλώς όρισε στο βουτανάφωνο, επιστροφή στις νίκες για την ομάδα μας. Κερδίσαμε την χαριτωμένη ομάδα της Βοστόνης με 7 πόντους. Έχασαν οι Nets, έχασαν και οι Wizards. Το παιχνίδι δεν είναι ικανό για να βγουν κάποια οποιοδήποτε συμπεράσματα κατά play-off. Βλέπουμε ότι ο Μιχάλης στηρίχτηκε σε 5 παίκτες από τον πάγκο, τον Χίλ, τον Λιασόβα, τον Μπράουν, τον Λόπες και τον Κόρβερ. Όχι μόνο έπαιξαν, αλλά έπαιξαν και πάρα πολύ συγκριτικά με αυτό που θα περιμέναμε να παίξουν στα play-off. Και οι Celtics δεν έπαιξαν όπως θα έπαιξαν στα play-off. Ο Kemba Walker έπαιξε μόνο 20 λεπτά, τον προστάτευσαν για το γόνατό του. Τα μεγάλα στατιστικά δεν ήταν και πολλά. Οι Celtics πήραν 7 παραπάνω θετικά rebound από εμάς. Εμείς είχαμε 46%, οι Celtics 40 στα field goals. Ατομικά για τους ηττημένους, πολύ κακό παιχνίδι από τον Jason Tatum. Είχε μόλις 5 πόντους 32 λεπτά με πολύ άσχημα ποσοστά, 2 στα 18. Δεν είναι μόνο ότι ήταν άστοχος, έφταιγε και η άμυνα μας. Αυτή του Μπρουκ όταν ο Τέιτουμ προσπάθησε να πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Καλύτερος με διαφορά MVP για τους Boston Celtics ήταν ο Marcus Smart, ο οποίος είχε 23 πόντους, ήταν καλός στην επίθεση, πολύ καλός και στην άμυνα. Τα highlights του Smart ήταν φυσικά αυτά που είχε αντίπαλο τον Γιάννη. Σε μια φάση πήδηξε ο Γιάννης για θετικό rebound, τον άρπαξε το χέρι, τον πέταξε κάτω και πήρε έτσι σωστά το foul ο Smart, γιατί αυτό είναι foul. Όταν τραβάς κάποιον και τον πετάς κάτω, σου γίνεται foul. Επίσης έκανε και ένα πολύ ωραίο έτσι, θέατρο ότι έφαγε κλωτσιά, αλλά δεν την έφαγε ακριβώς εκεί. Τέλος πάντων, πολύ ωραίος ο Marcus Smart, καλύτερος όμως, πολύ καλύτερος ο Γιάννης σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι αυτόν, 36 πόντι σε 32 λεπτά με πολύ καλά ποσοστά, λίγο οι βολές θέλει λίγο να συνέλθει εκεί πέρα. Ο Middleton δεν ήταν καλός, ήταν άστοχος, 6 στα 20 και τα 6 από αυτό πέρα τα καλάθια που πέτυχε ήταν ωραία, ειδικά το τελευταίο του τρίποντο που μάλλον έκρινε το παιχνίδι. Πολύ καλός ήταν ο Λόπες με 2 στα 5 τρίποντα και 6 τάπες. Κανείς από τον πάγκο δεν ξεχώρισε, λίγα πράγματα από αυτούς. Όχι μόνο λίγα πράγματα, ο Sterling Brown ήταν αρνητικός σε αυτά πέρα τα 23 λεπτά που έπαιξε. Στις δηλώσεις να δούμε τον Smart, ο οποίος ναι, ο Smart δεν του άρεσε. Το τελευταίο φάουλ που έκανε στον Γιάννη δεν του άρεσε, το γεγονός ότι οι διαιτητές είδαν στο replay ότι όντως αυτός έκανε το φάουλ και λέει ότι ναι, το έδωσαν χαριστικά. Ο Jaylen Brown εδώ στο Instagram παρομοιάζει την αγάπη που έχουν οι διαιτητές για τον Γιάννη σε ρομαντική σχέση, ότι έχει πάει κάποια επίπεδα παραπάνω. Και τέλος, η USA Today έχει εδώ πέρα ένα άρθρο γνώμης που λέει ότι οι Celtics μπορούν, λέει, να κερδίσουν τους Bucks στα play-off. Ξέρω, κάπως έτσι είναι η φάτσα, δεν ξέρω αν την έκανα σωστά. Οι Celtics, ιδίως άμα πάρεις μόνο το σφίλο πέρα το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν έδειξαν ότι μπορούν να κερδίσουν τους Bucks σε μια σειρά 7 αγώνων. Οι Celtics είναι μια ομάδα η οποία στηρίζονται στο ξύλο που θα δώσουν και στηρίζονται ταυτόχρονα στους διαιτητές να ανεχτούν το ξύλο που θα δώσουν. Τώρα, τι συμπεράσματα βγήκαν αυτό πέρα το παιχνίδι, ειδικά για τους φίλους της Βοστόνης, δεν τους μπορούμε καθόλου, ας κλάψουν όσο θέλουν. Να περάσουμε στα δικά μας σχόλια. Ο Αντώνης λέει, Αντώνης και ο Γιώργος μένουν στον Μίτλτον, ότι δεν έκανε καλό παιχνίδι. Ξέρεις, κάνει και ένα κακό παιχνίδι για τους Celtics ο Middleton, τους είχε συνηθίσει σε άλλα ποσοστά. Ο Τζέι δεν έχει βάλει με τον Sterling, ο οποίος έπαιξε πολύ και δεν έπαιξε καλά. Ο Sterling Brown είναι εκτός του rotation των playoff, οπότε εντάξει, δεν χρειάζεται νομίζω να το την πέφτουμε. Ο Ελγκρίγκο λέει για το τελευταίο φάουλ που θα μπορούσε να δοθεί έκτος τον Γιάννη στον Τάις. Ο Τάις όντως δεν έκανε θέατρο, ο Τάις έφαγε το καράτε τσόπ αυτό εδώ πέρα, τι ακριβώς ήταν του Γιάννη, στο σηκώτη. Άμα ο Μπας Ρούτερ μας έχει πει ότι άλλο να φας την κλωτσιά στα δεξιά, άλλο να τη φας στα αριστερά. Ήταν φάουλ, ναι, ήταν φάουλ αυτό πέρα το πράγμα, αλλά ναι, άμα το πάρεις 1-1 θα δεις και άλλα φάουλ που ήταν και άλλα που δεν ήταν και σφυρίγματα που δόθηκαν ανάποδα, όχι μόνο στο εδώ πέρα το παιχνίδι, αλλά και στα προηγούμενα με τους Boston Celtics. Το να βγαίνουν οι Boston Celtics τώρα και να κλείνουν για τη διαιτησία είναι λίγο κάπως αστείο από τη μία μεριά, κάπως εξωφρενικό από την άλλη. Τέλος, τον Dave Lift πριν από το παιχνίδι έλεγε ότι είναι ευκαιρία όντως να πάρει ο Γιώργος λεπτά. Δυστυχώς ο Μιχάλης δεν τον έβαλε μέσα στην αρχική πεντάδα, ήταν ο Ντόντε μέσα. Όντως άθελα να δω τον Χιλ να παίζει στη θέση του Μπλέτσο στην αρχική πεντάδα. Για χύψη λόγος ο Μιχάλης δεν θέλει να το δοκιμάσει αυτό. Θα είναι κρίμα να αναγκαστεί να το δοκιμάσει σε μια σειρά playoff όταν ο Μπλέτσο ενδεχομένως να μην τα πάει πολύ καλά. Θα είναι κρίμα να μην έχει κάποια λεπτά αυτή εδώ πέρα η πεντάδα από παιχνίδια της regular season. Βγήκε κάποιο συμπέρασμα από αυτό το παιχνίδι? Νομίζω όχι. Ίσως το συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι το θράσος περισσεύει στους παίχτες και στους οπαδούς της Βοστόνης. Συλληπιτήρια, δεν ξέρω. Νομίζω ότι φέτος δεν θα τους δούμε στον τελικό, οπότε δεν θα τους κάνουμε εκεί δύο όπως τους κάναμε πέρσι. Αυτά, θα τους δούμε το χρόνο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβούνται να έρθουν. Win the game!